Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, με την έννοια ότι έχουμε συλλέξει λεπτομερώς τα σχόλια όλων των κομμάτων. Να ενημερώσω άπαντες ότι οι συνεργάτες μας από σήμερα και μέχρι το πέρας της συζήτησης θα είναι στη διάθεση της διεξαγωγής της συζήτησης και σε επαφή με τα γραφεία των άλλων κομμάτων για να δούμε διεξοδικά τι μπορεί να ενσωματωθεί και τι δεν μπορεί να ενσωματωθεί. Θα κάνω κάποια γενικά σχόλια και ολίγες αναφορές συγκεκριμένες. Ακούγεται μία κριτική ότι η κυβέρνηση χειρίστηκε το θέμα ούτως ώστε να επηρεάσει τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς για να απολαύσει πολιτική υποστήριξη. Επιτρέψτε μου να πω, αν αυτό ήταν το σχέδιο, έχει αποτύχει πανταγωδώς. Εκτός αν υπάρχει κάποιος άλλος ισχυρισμός από κάποια πτέρυγα της Βουλής, την οποία είμαστε πραγματικά διατεθειμένοι να τη συζητήσουμε. Καμία από τις προηγούμενες κυβερνήσεις δεν την εμπόδιζε κανένας και να εφαρμόσει το φόρο τηλεοπτικών διαφημίσεων και να καταλογίσει τα τέλη χρήσης συχνοτήτων. Συνεπώς, νομίζω ότι οποιαδήποτε κριτική ασκείται περί αδράνειας ή καθυστερήσεων δεν έχει βάση. Ακούστηκαν πάρα πολύ γόνιμες κριτικές, νομίζω, και θα πρέπει έτσι με λεπτομέρεια να συζητήσουμε το τι μπορεί και το τι πρέπει να ενσωματωθεί και σε κλίμα ευρύτατων συνενέσεων. Νομίζω είναι πολύ εφικτή μια συνένεση πέραν της κυβερνητικής πλειοψηφίας αυτή τη στιγμή, να συζητήσουμε το πώς μπορούμε να έχουμε το βέλτιστο νομοθετικό αποτέλεσμα. Επιτρέψτε μου να πω και με έτσι μια απολύτως προσωπική αναφορά, να απαντήσω στις κριτικές οι οποίες θεωρούν ότι αυτό το νομοθέτημα καθιστά τον Υπουργό υπεύθυνο για τα μέσα ενημέρωσης παντοδύναμο. Η μόνη αρμοδιότητα που μένει, επειδή η δημοκρασία θα γίνει από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, είναι ο αριθμός των αδειών και το τίμημα. Η συλλογιστική, και είμαστε έτοιμοι εδώ να συζητήσουμε και άλλες συλλογιστικές βεβαίως, είναι ότι πρέπει να πάμε σε βιώσιμα σχήματα. Ποια είναι η ρίζα των προβλημάτων και της διαπλοκής? Μη βιώσιμα σχήματα, δανεισμός, διαπλοκή με το τραπεζικό σύστημα και αλληλοδιαπλοκή με το πολιτικό σύστημα. Αν αυτό δεν το αναγνωρίσουμε μεταξύ μας, δεν θα μπορέσουμε να βάλουμε και την κουβέντα, νομίζω, σε μια ειλικρινή βάση. Θεωρώ ότι το μέγιστο, το μεγαλύτερο ποσοστό της κριτικής που ακούστηκε από πολλές πτέρυγες είναι κριτική δημιουργική και μπορούν πράγματα να ενσωματωθούν. Καλωσορίζουμε το γεγονός ότι στο θέμα της κατεύθυνσης, της ονομαστικοποίησης των μετοχών, αλλά και της πρόνοιας για την ενημερότητα, την ασφαλιστική και τη φορολογική των σταθμών, από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει επίσης συνένεση. Νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία, έχουμε λεπτομερώς καταγράψει τις παρατηρήσεις, θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε έτσι διεξοδικά και σε πνεύμα καλής πίστης. Χαιρετίζουμε επίσης την πρόνοια και το ενδιαφέρον όλων των πτερήγων για το θέμα των εργαζομένων. Αλλά επιτρέψτε μου, δεν μπορεί να γίνονται ταυτόχρονα δύο κριτικές. Δύο κριτικές να έρχονται από δύο κατευθύνσεις ταυτόχρονα και να εξτομίζονται και από τα ίδια χείλη. Εάν υπάρχει μέρημνα για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, πρέπει να υπάρχει σαφής διατύπωση μέσα στο νομοσχέδιο. Δεν μπορεί όμως την ίδια στιγμή να γκρινιάζουμε ότι θα πιεστούν οι ιδιοκτήτες να κρατήσουν τους εργαζόμενους, άρα θα υπάρχει, ας πούμε, ένα στοιχείο μη βιωσιμότητας. Έτσι δεν μπορούμε να λέμε ταυτόχρονα και τα δύο. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι και σε αυτό το θέμα θα μπορούμε να συνοηθούμε, βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη και τις κριτικές του ΚΚΕ για τις διατυπώσεις που αφορούν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ένα τελευταίο γενικό θέμα σε σχέση με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ακούστηκε από όλες τις πτέρυγες. Επίσης πρέπει να δούμε το πώς αυτή τη διαδικασία της ψήφισης του νομοσχεδίου θα τη θωρακίσουμε διαδικαστικά, διότι πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου δεν είναι παρά μόνο η απαρχή της καλής, ας πούμε, τακτοποίησης του τηλεοπτικού τοπίου, διότι έπεται ένας διαγωνισμός ο οποίος είναι στην ευθύνη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και θα πρέπει να υπάρχει μια πρόνοια και της Βουλής, ούτως ώστε αυτή η ανεξάρτητη αρχή να είναι θωρακισμένη και κυρίως
ο διαγωνισμός ο οποίος θα προκύψει να μην είναι ευάλωτος από οποιονδήποτε θα θελήσει εκ των υστέρων να τον προσβάλλει και να χρησιμοποιήσει ως επιχείρημα την νομιμότητα της σύνθεσης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Αυτά μπορούμε να τα δούμε. Κλείνοντας, θέλω να πω το εξής. Επειδή διερωτήθηκε, νομίζω, από την Ένωση Κεντρών ο κύριος Καράς σε σχέση με το αν θα καταργηθεί η DGI ή όχι. Δεν υπάρχει καμία τέτοια απολύτως πρόθεση. Δικαιούται όμως και το δημόσιο να έχει το δικό του δίκτυο μεταφοράς του ψηφιακού σήματος. Εδώ όμως, επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο είχαμε δεχθεί μαζί με τον συνεισηγητή μου 12 ερωτήσεις για περιοχές της χώρας οι οποίες δεν καλύπτονται με το ψηφιακό σήμα. Όλο τυχαίως αυτές οι περιοχές δυστυχώς αφορούσαν περιοχές και ευαίσθητες για τα εθνικά θέματα, Θράκη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου, και αυτές οι ερωτήσεις έρχονταν από όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Μήπως τελικά εδώ πρέπει να βγάλουμε ένα συμπέρασμα? Ότι τα ιδιωτικά μονοπόλια στις μεγάλες υποδομές δεν είναι λειτουργικά, αποτελεσματικά και δεν διασφαλίζουν το ότι η κοινωνία θα απολαμβάνει ένα απολύτως απαραίτητο αγαθό. Τι εννοείται? Θα το λάβουμε υπόψη, βεβαίως. Ευχαριστώ για την επισήμανση. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι εδώ πέρα θα διαμορφωθούν και οι συνθήκες στοιχειώδους ανταγωνισμού και θέλω να καλωσορίσω και το ενδιαφέρον για τη λειτουργία των περιφερειακών σταθμών, διότι θα μπορούν και οι περιφερειακοί σταθμοί να μεταφέρουν το σήμα τους και να έχουν και επιλογή σε ποιο δίκτυο θα επιλέξουν να το κάνουν αυτό. Θα διαμορφωθούν και συνθήκες ενδεχομένως καλύτερων τιμών. Εν πάση περιπτώσει, δεσμευόμαστε απολύτως σε κάθε επισήμανση που έγινε να έχουμε λεπτομερή τεκμηριωμένη απάντηση η οποία και την πραγματικότητα να αποτυπώνει αλλά και τις προθέσεις της κυβέρνησης και πιστεύω ότι σε πνεύμα συνεννόησης θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Τελειώνω με την εξής επισήμανση. Υπάρχει μόνο το εξής επιχείρημα το οποίο δεν είμαι σε θέση να αντιληφθώ. Ότι το σήμα είναι ψηφιακό, οποιοδήποτε μπορεί να εκπέμπει, δεν υπάρχει ανάγκη για δημοπρασία. Αυτό ισοδυναμεί με έκκληση προς την κυβέρνηση να αποσύρει το νομοσχέδιο. Και εμείς ως κυβέρνηση και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία και ο ελληνικός λαός δικαιούται να γνωρίζει εάν υπάρχει αυτή η παρένεση. Εάν δηλαδή ζητείτε από κάποια πτέρυγα της Βουλής αυτό το νομοσχέδιο να αποσυρθεί. Εάν δεν ισχύει αυτό, θα είμαστε, το βεβαιώνω και το υπογραμμίζω, στη διάθεση όλων των κομμάτων για να συζητήσουμε το πώς μπορεί να βελτιωθεί. Ευχαριστώ πολύ.